κινήσεις, γιατί τους αφήνουμε τους ανθρώπους με τα μωρά εκεί. Τι να κάνουμε. Κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες να χτίσουμε εκεί κέντρο υποδοχής. Δεν μπορούμε να το χτίσουμε. Λοιπόν, δεν λέω τώρα, ούτε θέλω να δικαιολογήσω τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν. Και φτάνω στο οικονομικό που είπε ο κύριος Πατούλης. Αυτό που μας έχει στερήσει τη δυνατότητα άμεσων λύσεων δεν είναι ότι δεν έχουμε απορροφήσει τα κονδύλια. Είναι η φτώχεια μας. Η φτώχεια του κρατικού προϋπολογισμού. Και η μη δυνατότητα να έχουμε αποτελεσματική βοήθεια. Να φτάσουμε λοιπόν και στα κονδύλια. Τα κονδύλια είναι έτοιμα για να τα απορροφήσουμε. Μην νομίζετε όμως ότι με τα κονδύλια θα πάμε να βοηθήσουμε την Κο και τη Λέσβο και τη Λέρο που πνίγονται. Δεν ξέρω, επειδή λέτε ότι έχετε και γνώση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε κάνει λεπτομερή περιγραφή τι θα κάνουμε με αυτά τα λεφτά. Δεν θα τα πάμε επειδή προέκυψε εκεί ανάγκη, παρακάτω ανάγκη, να τα χαλάσουμε εκεί. Θα έρθει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πει, κοιτάξτε, έχετε δηλώσει 2.500 θέσεις φιλοξενίας στα αστικά κέντρα, τόσους ξενώνες για τα συνόδευτα ανήλικα, τόσες θέσεις για τους ετούντες άσυλο. Εκεί θα πάνε τα λεφτά. Δεν τα δίνεις επειδή σου δίνουν χρήματα για οποιαδήποτε δράση προκύψει έκτακτη. Αυτά λοιπόν τα λεφτά που θα αποταμιεύσουμε από την επόμενη εβδομάδα, τα 30 εκατομμύρια, δεν θα πάνε για αυτές τις δράσεις που όλοι βλέπουμε και ενοχλούμαστε. Τα λεφτά λοιπόν αυτά ξεχάστε τα ως προς το να γίνει κάτι μαγικό και να αλλάξει την εικόνα. Έτσι είναι τα προγράμματα. Καταρχήν τα 472 εκατομμύρια είναι για 7 χρόνια. Δεν έχετε αντιληφθεί. Νομίζετε ότι είναι κάποια εκατομμύρια που ήρθαν, είναι παρκαρισμένα σε μια τράπεζα και εμείς ως κυβέρνηση, γιατί είμαστε ανίκανοι, δεν ξέρω εγώ τι, δεν τα εκταμιεύουμε. Αυτά είναι για δεκάδες δράσεις. Είναι δράση για τα σύνορα. Είναι για επιστροφές που έχει στοκάρει κόσμος που δεν μπορούμε να τον απελάσουμε γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για τα εισιτήρια. Είναι δράσεις για το άσυλο, είναι δράσεις για την πρώτη υποδοχή, είναι για τις δομές φιλοξενίας. Έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα 600 σελίδων. Λοιπόν, μην ακούτε τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτα και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε σκοπίμως ψέματα. Τι έχουμε όμως. Έχουμε και ήδη έχουμε εκταμιεύσει τα έκτακτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 2,7 εκατομμύρια. Και με αυτά κινούμαστε τώρα για να κάνουμε κέντρο πρώτης υποδοχής στην ΚΟ, κέντρο πρώτης υποδοχής στη Λέρο, κέντρο που ανοίγουμε 1η Σεπτεμβρίου στη Μόρια, προσελήφθηκε ο διοικητής, το οποίο είναι έτοιμο και θα λειτουργήσει, και ταυτόχρονα να κάνουμε και να πάρουμε μέτρα μαζί με τις βοήθειες από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για να ανακουφίσουμε τους δημόσιους χώρους όλα τα νησιά με χημικές τουαλέτες, που αυτά θα μπορούσαν να τα προσφέρουν και οι περιφέρειες και οι δήμοι. Γιατί εκεί ζουν. Να έχουμε ένα στόκ τεράστιο από ξηρές τροφές, από τα kit είδης πρώτης ανάγκης, sleeping bag, τα πάντα, για να μπορούν, αν ο αριθμός αυτός εκραγεί, να έχουμε μια κάλυψη τεράστια από σκηνές, από είδη πρώτης ανάγκης, για να μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος που θα εισέρχεται. Εγώ έχω κάνει μια εκτίμηση. Η πληροφορία ότι χτίζεται το τείχος στην Ουγγαρία έχει οδηγήσει σε αυτή τη μεγάλη έξαρση. Φοβούνται οι άνθρωποι που είχαν προγραμματίσει την έξοδό τους για την Ευρώπη ότι δεν θα προλάβουν να περάσουν την Ουγγαρία. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε τόσο αυξημένες ροές τώρα. Η Ουγγαρία δηλώνει ότι θα έχει τελειώσει το τείχος το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και με πανικό, δεν στέκονται ούτε να ξεκουραστούν. Βγαίνουν από το πλοίο και μπαίνουν κατευθείαν στο τρένο για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί φοβούνται ότι θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα ή στη Σκόπια ή στη Σερβία και δεν θα μπορέσουν να περάσουν στη Γερμανία, στην Αυστρία και στις χώρες που επιθυμούν. Έτσι εξηγείται και αυτό το θεαματικό που γίνεται με την μεγάλη αύξηση του αριθμού. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε το πρόβλημα, να το περιγράψουμε και όλοι μαζί να βρούμε λύσεις. Αν δεν μπορείς να περιγράψεις το πρόβλημα, δεν μπορείς να βρεις λύσεις.
Είπα και πριν 5 μέρες ότι τα Δουβλίνα και η Σέγγεν καταρρεύσαν από την πραγματικότητα. Αυτά υπήρχαν όσο υπήρχαν ελάχιστοι πρόσφυγες. Κάποιοι από την Τουρκία, κάποιοι από το Ιράκ, και μπορούσε να κάνει κάποιος μια εθνική πολιτική και να λέει, όταν έρθει ένας πρόσφυγας στη χώρα μου, ενώ έχει μπει σε μια άλλη χώρα, θα τον στείλω πίσω. Όταν μπαίνουν κατά χιλιάδες, πώς θα το πεις αυτό? Μόνο για να τους βάλεις στο αεροπλάνο να τους γυρίσεις, θέλεις αμύθιτα ποσά. Θέλεις μηχανισμούς απίστευτους, συνοδείας, ανταλλαγής. Φοβερά πράγματα. Τι έκανε λοιπόν η κυρία Μέρκελ? Βγήκε και είπε, αναστέλλω το Δουβλίνο. Μπείτε όλοι μέσα. Η Μέρκελ είναι Χριστοδουλοπούλου ή η κυβέρνησή της είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Έχουν μπει 350.000 στην παράνομα στη Γερμανία. Και μάλιστα από χερσαία σύνορα. Δεν τα φυλάνε τα σύνορά τους οι Γερμανοί? Τα έχουν αφύλακτα? Όχι, φυλαγμένα τα έχουν. Αλλά μπροστά στους πρόσφυγες δεν υπάρχουν σύνορα. Η Αυστρία έχει δεχτεί 180.000. Αυτή τι είναι, αριστερή? Κάνανε νεύμα, ελάτε. Για να καταλάβετε ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ή στην Ιταλία, ο Ρέντσι, τι ακριβώς είναι? Θέλει και αυτός με την κρίση που έχει να μπαίνουν κατά χιλιάδες οι πρόσφυγες? Είναι η πραγματικότητα. 52 εκατομμύρια μετακινούνται και στην Ευρώπη έχουν μπει συνολικά 500.000. Ούτε το 10%. 10 είναι 1%. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ είμαι διατεθειμένη, γιατί ίσως μίλησα πάρα πολύ, να επαναλάβω ότι τόσο ο κύριος Αβραμόπουλος έκανε έκκληση, γιατί ξέρει την πολιτική ζωή της χώρας, να μην γίνει το προσφυγικό επίδικο της προεκλογικής περίοδου, όχι γιατί θα βοηθήσουμε μόνο ένα κόμμα να μεγαλώσει τη δύναμή του, αλλά γιατί κυρίως δεν θα βρούμε λύση ποτέ. Έτσι πιστεύω ότι γι' αυτό το έκανε. Το δεύτερο, να θυμηθούμε τι είπε προχθές ο κύριος Γιούγκερ, ο οποίος είπε, ντρέπομαι να ζω σε μια Ευρώπη που είναι ρατσιστική, ξενοφοβική και μίζερη, που δεν βοηθάει σε τίποτα τους ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους. Και κυρίως να διδαχτούμε από την κυρία Μέρκελ. Και το λέω αυτό γιατί η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο το ευρώ. Της έχει μείνει και ένας πολιτισμός και μια ιστορία. Και όταν λες ότι είσαι φιλοευρωπαίος, πρέπει κάτι άλλο να αντιγράψουμε. Να αντιγράψουμε κάτι άλλο. Δεν πάμε εκεί κάθε τόσο στις συνόδους. Ή αλλιώς να ακολουθήσουμε τον Τσέχο πρωθυπουργό, ο οποίος είπε να τους βάλουμε σε ένα γκέτο και να τους αφήσουμε εκεί και να κοιτάμε όποιον έχει ανάγκη, δηλαδή όποιον αρρωστήσει να παίρνουμε στην Ευρώπη. Ή όπως είπε ο πρωθυπουργός, μάλλον ο υπουργός εσωτερικών της Σλοβακίας, ότι να μπαίνουν μόνο χριστιανοί στην Ευρώπη. Μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει. Αλλά υπάρχουν αυτοί, δεν ξέραν από ευρωπαϊκό πολιτισμό, ήταν αλλού παλιά, όπως θυμόσαστε. Λοιπόν, όσοι έχουν θητεύσει λοιπόν χρόνια στην Ευρώπη, έχουν περάσει από την Αναγέννηση, από τη Γαλλική Επανάσταση και από μια σειρά κατακτήσεις της ευρωπαϊκής ιστορίας, δεν μπορούν σήμερα να λένε «δεν χωράει η χώρα άλλους», δηλαδή πνίχτους, γιατί αυτό είναι το επόμενο, και ότι ας τους πάρουν κάποιοι άλλοι και όχι εμείς. Όλοι θα σηκώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Ιδιαίτερα δεν μπορούμε να το λέμε εμείς που ζούμε σε μια ανασφαλή περιοχή και δεν ξέρουμε στα προγράμματα των μεγάλων πού είμαστε ενταγμένοι. Έτσι, κανείς να μην έχει βεβαιότητες για το ποιο ρόλο θα παίξει η Ελλάδα στα επόμενα 10-20 χρόνια. Ο Λίβανος που ήταν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής δεν γνώριζε ότι θα έφτανε σε αυτή την κατάντια. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λέω ότι εμείς θα κάνουμε τις υποχρεώσεις μας, θα φτιάξουμε τις 2.500 θέσεις φιλοξενίας για τους πρόσφυγες, θα φτιάξουμε τα κέντρα υποδοχής στα σημεία αιχμής των νησιών, θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τους νόμους και τις συμβάσεις. Ζητάμε τη βοήθειά σας, θα υπάρξουν
και στα έκτακτα δυνατότητες, θέλουμε να κινητοποιήσουμε και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Σας ζητήσαμε τι ήδη θέλετε ο καθένας για να βοηθήσει την περιοχή του με βάση τα ήδη που θα πάρει και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα ακριβώς γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι υποχρέωσή μας. Το ότι είμαστε ανθρωπιστές δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε. Πρώτα συζητάμε τις υποχρεώσεις μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.